Ζαχαρίας Μίγας, Διευθυντής Μελετών στο Ινστιτούτο Αναλύσεων και Ασφάλειας και Άμυνα και Αποκεφαλής του defensepoint.gr. Κύριε Μίγα, καλώς ήρθατε στο News Hub. Καλώς σας βρήκα για μια ακόμη φορά. Κύριε Μίγα, η τραγωδία με τους μετανάστες που είχαμε στο ναυάγιο της Πύλου, που ήταν σε διεθνή χωρικά ύδατα βέβαια, έφερε τη συζήτηση για το μεταναστευτικό, που εσείς όμως στα κείμενά σας και στις συνεντεύξεις σας που είδαμε τώρα τελευταία, το έχετε χαρακτηρίσει ως μία συλλογική ανοριμότητα στο εσωτερικό. Παράλληλα, συνδέεται το μεταναστευτικό με τα θέματα ασφάλειας. Ποιες είναι οι προεκτάσεις στα θέματα ασφάλειας μέσω του μεταναστευτικού? Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι αυταπόδεικτο ότι είναι ζήτημα εθνικής ασφαλείας, κορυφαία σημασίας για την Ελλάδα. Όταν έχεις πάρα πολύ κόσμο που έρχεται στην Ελλάδα και παραμένει μέσα, κατά βάση εγκλωβίζεται. Αυτός είναι και ο λόγος που θέλουν να πάνε στην Ιταλία, διότι η Ιταλία έχει χερσαία σύνορα με την Ευρώπη, οπότε ευελπιστούν με κάποια κυκλώματα εκεί να βρεθούν στις πραγματικές χώρες στόχους, που δεν είναι άλλες από τη Γερμανία, από τη Βρετανία, από τη Γαλλία, από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες που έχουν μια ελπίδα να επιβιώσουν. Αν εγκλωβιστούν στην Ελλάδα, υπάρχει ζήτημα και για τους ίδιους και γι' αυτό δεν θέλουν να μπουν. Αλλά σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα πρέπει να προσέχει πάρα πολύ, διότι είναι ευαίσθητοι πληθυσμοί, δημιουργούν πάρα πολλά προβλήματα. Το έχουμε ζήσει στο προηγούμενο, τα προηγούμενα χρόνια. Και ευτυχώς οι συγκυρίες έχουν βοηθήσει, συν την πολιτική της ελληνικής πλευράς, να μειωθούν αυτοί οι πληθυσμοί. Αλλά δεν πάβει να αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα στο οποίο πρέπει να έχει στραμμένη την προσοχή της η ελληνική πλευρά. Σε διεθνή ύδατα έγινε, αλλά δεν έχει σημασία. Η ΑΟΣ και το μέρος στο οποίο η Ελλάδα έχει την ευθύνη για την έρευνα και τη διάσωση σχεδόν ταυτίζονται. Είναι πολύ μεγάλο ερώτημα το ποια πρέπει να είναι η πολιτική που θα ακολουθηθεί. Υπάρχει μια λογική, όπως το καταλαβαίνω εγώ, ότι από τη στιγμή που κατευθύνεται στην Ιταλία, άστο να πάει στην Ιταλία. Είναι σαπιοκάραβα με πολύ ψηλό κέντρο βάρους, γεμάτα με κόσμο που δεν θα έπρεπε να είναι μέσα, το οποίο είναι πάρα πολύ εύκολο να γυρίσουν αυτά τα πλοία. Αυτό δημιουργεί κάποια θέματα και συνήθως το αποφεύγεις να το κάνεις. Από την άλλη όμως, πρέπει σε χώρους που έχεις εσύ την ευθύνη, πρέπει να προσέχεις πάρα πολύ ποια είναι η πολιτική που ασκείς, διότι αυτό έχει μια αντανάκλαση και απέναντι στην Τουρκία. Είδαμε ότι σήμερα, χθες, βυσοδόμησε του ΑΚΕΠΕ ο Μερτσελίκ, κατηγορώντας την Ελλάδα. Είπε διάφορα παρανοϊκά αυτός ο άνθρωπος. Αλλά θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή από την ελληνική πλευρά. Και πάμε τις βάρκες και τους βυθίζουμε ανοιχτά, ας πούμε. Γενικώς, ναι, ότι έχουμε μετατρέψει εμείς τη Μεσόγειο και καλά σε ένα πέρατο νεκροταφείο. Είναι σίγουρο ότι οτιδήποτε συμβεί είτε δεν συμβεί θα τύχει εκμετάλλευση από την τουρκική πλευρά. Άρα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτική η πολιτική μας. Όταν έχεις κάποια καράβια τα οποία είναι σαφώς λειτουργούν με πειρατικούς όρους, θα έλεγα, δεν έχουν σημαία, δεν έχουν registration, είναι κατά φανώς μη αξιόπλοα, δεν μπορείς και να τα αφήνεις απλά να περνούν. Υπάρχει ένα ζήτημα στο οποίο πρέπει η ελληνική πολιτική πρέπει να διευκρινιστεί και να ξέρουμε τι κάνουμε και σε ποιες συνθήκες. Να προσθέσω κάτι, αν έχει την καλοσύνη, και να προσθέσω μόνο το ότι η θάλασσα ήταν μπουνάτσα, από ό,τι λέγεται. Δεν είχε κάποια ιδιαίτερη κατάσταση θάλασσας να προβληματίσει. Ακόμα και να υπάρχει όμως κατάσταση της θάλασσας, όταν υπάρχουν κάποια πλοία τα οποία είναι 200-300 μέτρων, που είναι εμπορικά, μπορείς να τα τοποθετήσεις επιχειρησιακά με τρόπο να λειτουργούν ως κτηματοθράφσης για να κάνεις επιχείρηση διάσωσης. Εδώ έχει αρχίσει και λέγεται ότι δέθηκε το καράβι και ρημουλκούταν και εκεί πέρα ανατράπηκε. Άλλοι λένε ότι στο εσωτερικό του καραβιού σημειώθηκε, υπήρξε αναστάτωση ακριβώς επειδή αντελήφθησαν ότι θα κινούντουσαν προς την Ελλάδα. Άλλοι λένε ότι ήταν πάρα πολύ ώρα κινητοποιημένο. Αν ήταν ακινητοποιημένο, κάτι έπρεπε να κάνεις. Είναι εξαιρετικά μπλεγμένο. Δεν είναι θέμα που προσφέρεται για την εσωτερική πολιτική κλωτσοπατινάδα, όπως συνηθίζω να λέω. Θέλει πάρα πολύ προσοχή και να διευκρινίσουμε τι κάνουμε και πώς το κάνουμε. Για την εσωτερική ανοριμότητα της κουβέντας θα μιλήσουμε λίγο αργότερα, αλλά θέσατε ένα θέμα που μου δίνεται μια πολύ καλή πάσα. Μιλήσατε για ΑΟΣ. Πώς, εμείς δεν έχουμε ανακηρύξει βέβαια ΑΟΣ, αλλά πώς μπορούμε να λειτουργήσουμε στα πλαίσια της έρευνας και της διάσωσης όταν δεν έχει γίνει ανακήρυξη της ΑΟΣ?
Προφανώς υπάρχουν πολλά ζητήματα από ελληνικής πλευράς. Εμείς αυτό που πρέπει να θυμίσουμε και έχω την αίσθηση ότι πρέπει να πιεστεί το πολιτικό σύστημα να δράσει είναι ότι όταν μια χώρα δίνει στον ΟΗΕ τις συντεταγμένες και λέει ότι αυτή είναι η ΑΟΣ μου, δεν σημαίνει ότι αυτομάτως την αποκτά. Είναι το πρώτο βήμα στη διαδικασία απόκτησης ΑΟΣ. Καταθέτεις τις συντεταγμένες στον ΟΗΕ και αναμένεις την έγερση ενστάσεων από οποιαδήποτε πλευρά έχει ένομο συμφέρον. Εμείς έχουμε επιλέξει μια τμηματική και αναχώρα διαπραγμάτευση για να κλείνουμε αυτό το μέτωπο, προφανώς με στόχο να μείνει μόνο η Τουρκία και να πάνε όλα αυτά σε μια διαπραγμάτευση, να βρεθεί μια λύση, αν ποτέ μπορέσουμε να πάμε έτσι. Το σωστό, κατά τη γνώμη μου, θα ήταν να ανακηρύξουμε, να πούμε, έστω και αυτό που έχουμε κάνει τώρα, να πούμε ότι αυτές είναι οι συντεταγμένες της ΑΟΣ μας, να συμπεριλάβουμε φυσικά και τη διένεξη με την Τουρκία, να πούμε τη δική μας γνώμη, να καταθέσουμε τις συντεταγμένες στον ΟΗΕ, οπότε η Τουρκία αμέσως μετά θα ήταν υποχρεωμένη να εγείρει ενστάσεις και μετά ο καταστατικός χάρης των ΗΠΑ προβλέπει συγκεκριμένες διαδικασίες, μεταξύ των οποίων είναι και ο διάλογος, με τις οποίες πρέπει να λυθεί μια διένεξη. Αλλά έχεις καταθέσει τις συντεταγμένες, έχεις πει την άποψή σου, αυτό δεν έχει καμία απολύτως σχέση και καμία απολύτως νομιμοποίηση να πάει σε πόλεμο οποιοδήποτε μαζί σου επειδή απλά κάνεις αυτό που προβλέπει το δίκαιο. Και τονίζω το ότι εμείς θα καταθέσουμε συντεταγμένες δεν ισοδυναμεί με την κήρυξη, δεν είναι κήρυξη ΑΟΣ, δεν είναι δηλαδή αυτόματη αποδοχή ότι αυτή είναι η ελληνική ΑΟΣ, είναι η έναρξη της διαδικασίας που μέσω συμφωνίας με τις ενδιαφερόμενες χώρες κάποια στιγμή θα καταλήξουμε να ξέρουμε ποια είναι η ελληνική ΑΟΣ. Που βέβαια να πούμε σε αυτό το σημείο ότι είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που δεν έχουμε κάνει ανακήρυξη της ΑΟΣ, κάτι που γίνεται μονομερώς στο πρώτο στάδιο. Επειδή μιλήσατε για κλούστερ. Είμαστε η μοναδική χώρα που έχουμε τόσο σοβαρά θέματα όμως, έτσι. Ναι, ναι. Σωστό και αυτό. Επειδή μιλήσατε για μια κλωτσοπατινάδα στο εσωτερικό και είναι πολύ η συζήτηση, όλο αυτό το οποίο έγινε με ένα καταγγελτικό λόγο από όλες τις πλευρές της αντιπολίτευσης απέναντι σε μια υπηρεσιακή, το σημειώνω αυτό, σε μια υπηρεσιακή κυβέρνηση, δεν είναι πλέον η Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, που ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να καταγγείλει για να το εξαργυρώσει αυτό σε ψήφους ή υπόλοιπες πλευρές της αντιπολίτευσης. Έχουμε μια υπηρεσιακή κυβέρνηση και είδαμε τώρα ότι από την αντιπολίτευση έσπευσαν να καταγγείλουν και το λιμενικό και τους θεσμούς και την κυβέρνηση. Θύμισε λίγο, Μαρία, το Εύρο αυτό που πριν ακόμα να έχουμε μια εικόνα ολοκληρωμένη βγήκαν και κατήγγειλαν την ελληνική πλευρά για ένα έγκλημα το οποίο δεν υπήρξε και μετά και το Σπίγκελ και διεθνείς οργανισμοί βγήκαν και ζήτησαν τη συγγνώμη από την Ελλάδα. Πού μας οδηγεί αυτό πολιτικά, γιατί έχουμε και εκλογές εν όψη? Δεν νομίζω θα επηρεάσει προς την κατεύθυνση που επιθυμούν οι εμπνευστές αυτού του σε εισαγωγικά αντιπολιτευτικού λόγου. Έχω την εντύπωση ότι ο κόσμος στην Ελλάδα έχει βαρεθεί αυτή την κατάσταση. Οτιδήποτε το αναγάγουμε σε ένα παιχνίδι πολιτικό εσωτερικό και λειτουργεί εντελώς ανάποδα. Δηλαδή είναι σε εισαγωγικά τιμωρητική ψήφος έναντι όποιου εξακολουθεί να χειραγωγεί και να αξιοποιεί αυτά τα θέματα και να τα βάζει στον εσωτερικό πολιτικό διάλογο με αυτούς τους όρους, με αυτή την ανευθυνότητα. Οπότε μόλις αυτές τις... παρουσιάζεται μια πολύ μεγάλη δυσκολία να καταλάβουν τα κόμματα τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται συλλογικά κατά κάποιο τρόπο η ελληνική κοινωνία. Και γι' αυτό έχει ανοίξει τόσο πολύ διαφορά. Δεν θα μου έκανε καμία εντύπωση αν άνοιγε πολύ περισσότερο, το οποίο βέβαια σημαίνει ότι την επαύριον, όταν θα υπάρξει μια κυβέρνηση, πιθανότατα κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, αυτό δύναμη, πιθανότατα, λέω διότι δεν μπορούμε να το ξέρουμε με βεβαιότητα αυτό ποτέ, έχω την εντύπωση ότι και πάλι θα κριθούν όλοι με εξίσου αυστηρά κριτήρια και αν δεν ανταποκριθούν, το 45 και το 50% μπορεί πολύ εύκολα να γίνει ξαφνικά 30% και θα αποτυπωθεί και στις δημοσκοπήσεις. Χρειάζεται ευθύνη. Ο κόσμος στην Ελλάδα, η ελληνική κοινωνία, αρχίσει να κατανοεί πώς λειτουργεί το διεθνές περιβάλλον. Είναι οι συνθήκες της ενημέρωσης τέτοιες που και τίποτα να μην καταλάβαινες παλιά και τελείως απέδευτος να είσαι χωρίς κάποια ειδική μόρφωση, ψυχανεμίζεσαι το πού πηγαίνει ο κόσμος και το πώς συμπεριφέρονται, ποια είναι ένα αποδεκτό πλαίσιο συμπεριφοράς. Όταν το παραβιάζουμε
θα έχουμε κόστος, είτε είναι κόμματα, είτε είναι πολιτική με ογκρογιώτα, είτε είναι άτομα, δημόσιοι, λειτουργεί, οτιδήποτε. Αυτό σε επίπεδο πολιτικό στην Ελλάδα, στο πώς λειτουργεί. Ήθελα όμως τώρα να μας δώσετε το πλαίσιο στο πώς λειτουργεί ο μέσος πολίτης με τον όρο, όταν έχει μπροστά τον όρο μεταναστευτικό, που τα μεγέθη έχουν αλλάξει, οι προεκτάσεις είναι πολύ διαφορετικές ενδεχομένως όπως ήταν πριν από 30 χρόνια. Δηλαδή, όταν η εγκληματικότητα στην κοινωνία έχει αυτά τα επίπεδα και η δεξαμενή είναι από το μεταναστευτικό. Όταν, ας πούμε, η διαφθορά των ΜΚΟ είναι σε τέτοια επίπεδα και όταν ο ανταγωνισμός στην αγορά εργασίας δημιουργεί τέτοιο χάσμα που το είδαμε και στη Γαλλία, ας πούμε, με την άνοδο της Λεπέν, ο μέσος πολίτης, για να παραμείνω σε αυτό, πώς το αντιλαμβάνεται? Ο μέσος πολίτης αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει κάποιο ζήτημα και με την προσωπική του ασφάλεια και με τα δικά του νόμιμα και απόλυτα θεμητά συμφέροντα. Και αν μη τι άλλο, αυτό ήταν λογικό μετά από μια πολύ μεγάλη περίοδο που ήταν λίγο χαζοχαρούμενη αντιμετώπιση, είναι απόλυτα λογικό να το προτεραιοποιεί. Δυστυχώς φάγαμε 2-3 δεκαετίες για να συζητάμε πολύ στα αυτονόητα, για να καταλήξουμε σε μια λογική αντιμετώπιση του φαινομένου. Γιατί εγώ θυμάμαι ακόμα και τον εαυτό μου στα τέλη της δεκαετίας του 90 και στις αρχές του 2000 να αναρωτιέμαι και προσωπικά, αλλά και σε συζητήσεις και σε γραπτά. Καμία αντίρρηση, παιδιά. Υπάρχει το ανθρωπιστικό. Από εκεί και πέρα, πόσοι? Πρέπει με κάποιο τρόπο να προσδιορίσουμε πόσους μπορούμε να αντέξουμε. Δεν γίνεται να σε θεωρούν στην Ευρώπη, στην ουσία, προστατεύοντας τα δικά τους συμφέροντα και να σε μετατρέπουν ως χώρα εισόδου σε αποθηκευτικό χώρο, ας πούμε, μεταναστών για την Ευρώπη. Το οποίο βέβαια μπορεί να είναι αυτοκαταστροφικό, αλλά σε πρώτη φάση και σε τακτικό επίπεδο εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους. Τώρα, σε συνοριακές περιοχές της Ευρώπης να δημιουργούνται τέτοιες καταστάσεις δεν βοηθάνε την Ευρώπη. Αλλά η Ευρώπη δεν είναι και αυτό που λέμε κράτος. Ο καθένας στην ουσία προστατεύει και προασπίζει αυτό το οποίο θεωρεί εθνικό του συμφέρον. Μπορεί να λέμε οτιδήποτε στη θεωρία για υπερεθνικούς οργανισμούς και το πόσο ενισχύουν την ελληνική πολιτική, που σε σημαντικό βαθμό είναι σωστό. Αλλά όταν η υπόθεση έρχεται σε τέτοια ζητήματα θεμελιακά, ο καθένας κοιτάει τα εθνικά του συμφέροντα. Ακριβώς αυτό πρέπει να κάνει και η Ελλάδα και να αποκρούσει αυτή την τάση των ισχυρών της Ευρώπης, κεντρικής και βόρειας Ευρώπης, να πετάξουν τον μπαλάκι στον Ευρωπαϊκό Νότο, διότι αυτό φέρνει πολύ μεγάλη αποσταθεροποίηση. Στα τελευταία σας κείμενα έχετε βάλει το μεταναστευτικό με τη γεωπολιτική σε μια ζυγαριά και κάνετε κάποιες αναλύσεις. Εστιάζεται πάρα πολύ στην Αφρική, μια χώρα που είναι κατεξοχήν πεδίο, ας πούμε, του διεθνούς ανταγωνισμού. Βλέπουμε πολέμους δια αντιπροσώπων, αλλά διαμορφώνεται εκεί και ένας ανταγωνισμός σε σχέση με την Ευρώπη που παρουσιάζει μία αδυναμία. Πώς προβλέπει να εξελίσσεται το αύριο της Ευρώπης όταν δημογραφικά εξελίσσεται με τέτοια ταχύτητα η Αφρική? Υπάρχουν τα θέματα των μεγάλων που γίνονται πολέμοι δια αντιπροσώπων. Η Ευρώπη έχει μια αδυναμία και δημογραφική και οικονομική, αλλά πολύ περισσότερο πώς θα λειτουργήσει αυτός ο ανταγωνισμός και οι προεκτάσεις του για τις πύλες εισόδου της Ευρώπης, που μία από αυτές είναι και η Ελλάδα. Με την Αφρική ασχολήθηκα γιατί είναι μία από τις κατευθύνσεις από τις οποίες προέρχεται η απειλή για την Ελλάδα και κατ' επέκταση για την Ευρώπη. Διότι και εμείς εδώ είναι λογικό, στην Ελλάδα δεν έχουμε συνειδητοποιήσει σε όλο το βάθος το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ισπανία ή η Ιταλία. Βλέπουμε αποσπασματικά κάποια ρεπορτάζ, αλλά δεν καταλαβαίνουμε ότι αυτό που βιώναμε εμείς στον Εύρο το βιώνανε και αυτοί με μετανάστες που προέρχονταν από την Αφρική. Η Αφρική σε κάποια χρόνια από σήμερα, κάνα δύο δεκαετίες, θα έχει 2 δισεκατομμύρια πληθυσμό. Τα σύνορα, άμα δει κανείς το χάρτη, είναι εντελώς αυθαίρετα. Είναι σαν να έχουν φτιάξει κάποια κουτάκια. Είναι εμφανές ότι δεν έχουν γίνει, δεν έχουν χαραχθεί με εθνολογικούς όρους. Δεν είναι εύκολο να υπάρξει μια εθνική ταυτότητα και ένας ενοποιητικός παράγοντας. Υπάρχουν φυλές οι οποίες έχουν αποτύπωμα σε 2 διαφορετικές χώρες, για παράδειγμα. Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Η επανάπτυξη που υπάρχει, χωρίς να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν πλουτοπαραγωγικοί πόροι, θα δημιουργήσει επίταση αυτού του φαινομένου. Ο μισός πληθυσμός
Είναι και πολύ μέσα, νεαρή συγγνώμη, και μέσα σε αυτά, για να προσθέσω κάτι, είναι και οι περιβαλλοντικοί πρόσφυγες, έτσι, που είναι από την Αφρική. Προσωπικά δεν ασχολούμαι πάρα πολύ με αυτό, γιατί είναι του σειρμού, είναι της μόδας αυτή, είναι μια καινούργια εφεύρεση που έχει υπάρξει. Βρήκαμε παπά να θάψουμε 5-6. Προωθούνται μέσω της ρητορικής διάφοροι στόχοι. Δεν καταλαβαίνω ιδιαίτερα τον περιβαλλοντική πρόσφυγη. Δεν έχει αλλάξει τίποτα τόσο δραματικά. Θυμάμαι τις προηγούμενες δεκαετίες υπήρχαν χειρότερα προβλήματα. Σε κάποια σημεία έχουν δείξει και έρευνες και μελέτες ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ξηρασία. Οι θερμοκρασίες έχουν αλλάξει. Και αν τουλάχιστον αυτά που δίνουν οι επιστήμονες στη δημοσιότητα έχουν μια βάση, σηματοδοτούν και ένα τέτοιο επιπλέον πρόβλημα. Πάντα. Δεν είμαι ειδικός, το τονίζω και το υπογραμμίζω, αλλά αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι το κλίμα πάντα άλλαζε και προσαρμοζόντουσαν οι πληθυσμοί σε αυτό. Παλαιότερα γίνονταν ολόκληρη συζήτηση για λοιμούς στην Αφρική, για ξηρασίες. Δεν είναι κάτι καινούριο. Είναι κάτι το οποίο έχει ξεκινήσει από την αρχή. Ξεκίνησε από την επιθυμία να μειώσουν την έκθεση της Ευρώπης στο όπλο που ακούει στο όνομα ενέργεια και ήταν στα χέρια της Ρωσίας. Είναι αυτή η βεβαιασμένη μετάβαση, έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα κατά την προσωπική μου και υποκειμενική μου αντίληψη. Ίσως να ευθύνεται σε έναν βαθμό και για τον πόλεμο που διεξάγεται αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία. Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση για τη μεγάλη εικόνα, την οποία πολλοί κόσμος δεν είναι έτοιμος να την κάνει, διότι λόγω ακριβώς όπως η εποχή των media και ότι τίποτα δεν διαφεύγει από τη δημοσιότητα, συν τα fake news βέβαια, έτσι, οδηγεί όλο αυτόν τον κόσμο, τους υποψήφιους μετανάστες, να νομίζουν ότι η Ευρώπη είναι η γη της επαγγελίας. Είναι ακριβώς αυτά τα ίδια τα μίντια που τροφοδοτούν αυτή την υπόθεση σε πολλαπλά επίπεδα και δημιουργείται μια αντίληψη στον κόσμο και βάσει αυτής της αντίληψης δρά. Το πραγματικό πρόβλημα είναι ότι στην Αφρική θα συγκρούονται τα μεγάλα παιδιά του διεθνού συστήματος για επιρροή, για πλουτοπαραγωγικούς πόρους. Υπάρχει μια δεδομένη κατάσταση. Από εκεί και πέρα, η Ευρώπη που θέλει να πληρώσει κάποια λεφτά για να μπορέσει να κρατήσει τους ανθρώπους αυτούς εκεί, δημιουργώντας συνθήκες ανάπτυξης, από μόνη της δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα. Το δε πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο, διότι είναι το στρατηγικό επίπεδο η σύγκρουση όλων αυτών των ισχυρών του διεθνούς συστήματος, όμως το στρατηγικό επίπεδο για την Ευρωπαϊκή Ένωση η μετανάστευση που προκαλείται. Και για παράδειγμα, αυτό που έγραψα πολύ πρόσφατα, ότι όταν ξεκινάει από την Αίγυπτο, η Αίγυπτος κάνει ότι δεν έχει δει, πάει στο Τόμπρουκ, φορτώνει. Ο Χαφταρ έκανε ότι δεν είδε τίποτα και έφυγε. Μήπως ήταν τελικά σε εισαγωγικά εκδίκηση, ήταν αντίμετρα στο ότι η κυβέρνηση της Ιταλίας πήγε και υπέγραψε με τη Δυτική Λιβύη κάποια σύμφωνα, κάποιες συμφωνίες για συνεργασίες. Δηλαδή το δικό σου στρατηγικό επίπεδο είναι τακτικό επίπεδο για τον άλλον. Πρέπει να διακριθούν αυτά για να βρεις έναν σωστό τρόπο που να μπορέσει να ανταποκριθεί στην πρόκληση. Διαφορετικά, δυστυχώς, δεν θα είναι καλά τα αποτελέσματα όπως δεν είναι μέχρι τώρα. Και για να κλείσουμε, θέλω να κλείσουμε με Τουρκία. Έχετε εντοπίσει ότι λίγες μέρες πριν το ναυάγιο είχε μεταβεί το ναυάγιο της Πύλου, είχε μεταβεί στην Λιβύη ο σκοτεινός, όπως τον χαρακτηρίζουν, Χακάν Φιντάν, ο πρώην επικεφαλής της υπηρεσίας των πληροφοριών της ΜΙΤ και είναι υπουργός εξωτερικών. Γιατί βάζετε τόσο έντονα την επίσκεψη του Φιντάν στο κάδρο? Διότι το στρατηγικό επίπεδο για την Τουρκία είναι η διατήρηση και επέκταση όσο είναι το δυνατόν των σχέσεων που έχει με τον παλιό Οθωμανικό χώρο που συμπεριλαμβάνει και τη Βόρεια Αφρική. Αυτό δημιουργεί προβλήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Χακάν Φιντάν είναι ένα πρόσωπο που έχει γράψει τη δική του ιστορία, είναι ικανότατος και θα μας απασχολεί για πολύ καιρό. Είναι γνωστό ότι η Τουρκία χρησιμοποιεί τα πάντα εναντίον μας, γιατί είμαστε ένας από τους βασικούς της αντιπάλους. Στην Λιβύη είναι γνωστό το παιχνίδι που παίζεται. Το διακύβευμα είναι επίσης πάρα πολύ μεγάλο, όχι μόνο για την Τουρκία, για την Ιταλία, για τη Γαλλία, για πάρα πολλούς ρόντες. Και μέσα από αυτή την κόντρα τη σύγκρουση των συμφερόντων, πετάγεται και χρειαργαλειοποιείται το μεταναστευτικό ζήτημα, το οποίο όμως δεν είναι τακτική υφής για την Ευρώπη, αλλά στρατηγικό ζήτημα. Διότι όλοι αυτοί θέλουν να πιέσουν και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επειδή μιλάμε για πληθυσμό σε κάνα δύο δεκαετίες της τάξης των 2 δισεκατομμυρίων ψυχών, μπορούμε να καταλάβουμε
το πόσο θα λιωθεί ο πληθυσμός της Ευρώπης σε περίπτωση που πάρα πολλοί από αυτόν τον κόσμο μπορέσει να περάσει σε ευρωπαϊκό έδαφος. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει πολιτισμική ασυμβατότητα, γνωρίζουμε ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να αφομοιωθούν στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Το πιθανότερο είναι να αλλάξει η Ευρώπη παρά να αλλάξουν αυτοί οι άνθρωποι. Και μην ξεχνάμε ότι είναι νησίδες μουσουλμανικές συνήθως μέσα στην Ευρώπη, τις οποίες χειραγωγεί η Άγκυρα στην προσπάθεια να πιέσει την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικότερα και όχι μόνο την Ελλάδα. Είναι πολύ παραγωγικό το ζήτημα. Αν το προσεγγίσουμε και προσπαθήσουμε να το διαχειριστούμε με αφέλεια, θα πληρώσουμε το τίμημα πολύ υψηλότερο από αυτό που ήδη καταβάλουμε. Κύριε Μίγα, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας εδώ στο News Hub, περισσότερα στο defensepoint.gr. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Ευχαριστώ.